Best for Soil. Θερμοφιλική κομπόστα. Πρακτικέ πληροφορίε. Γεια σα. Το όνομά μου είναι Alfred Grant. Αυτό το βίντεο είναι μια εισαγωγή στη θερμοφιλική παραγωγή και χρήση τη κομπόστα. Στο τέλο του βίντεο θα βρείτε περισσότερε πληροφορίε. Δείτε και τα άλλα βίντεο τη Best for Soil για την κομπόστα και άλλα σχετικά θέματα. Η κομποστοποιημένη οργανική ύλη, η COM, είναι ένα προϊόν που παράγεται από μικροβιακή αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες. Ανάλογα με τη μέθοδο κομποστοποίησης, το μέγεθος, την ένταση λειτουργίας και τη ροή της πρώτης ύλης, μια μεγάλη ποικιλία κομπόστων διαφόρων ποιοτήτων μπορεί να παραχθεί. Η θερμοφιλική κομπόστα, που λέγεται και θερμή κομπόστα σαπίσματο είναι η πιο κοινή που παράγεται μπορεί να παραχθεί σε διάφορε κλίμακε, από μικρέ ποσότητε με χειροκίνητη ανάδευση μέχρι βιομηχανική κλίμακα. Η θερμοφιλική κομπόστα φτάνει θερμοκρασίε 60 με 65 βαθμού Κελσίου για αρκετέ ημέρε. Αυτή η θερμοκρασία σκοτώνει και απενεργοποιεί σπόρους ζυζανίων και παθογόνα εντός της κομπόστας. Η παραγωγή κομπόστας υπόκειται σε διάφορους κανόνες σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και αυτοί οι κανονισμοί διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθο τη παραγωγή, τι πρώτε ύλε και το ρίσκο επιμόλυνση, παραδείγματο χάρη των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων. Η ιδανική τοποθεσία για την παραγωγή κομπόστα εξαρτάται από ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών. Πέραν από τη συμμόρφωση με του τοπικού και κρατικού κανονισμού, η βασική απόφαση που πρέπει να πάρθει είναι αν η κομποστοποίηση γίνει σε σφραγισμένη επιφάνεια, όπου θα ελέγχονται οι απορροέ και μπορούμε να δουλέψουμε σε υγρέ συνθήκε, ή να γίνει η κομποστοποίηση απευθεία στο έδαφο. Πρέπει να ληφθεί η υπόψη η πρόσβαση και το κόστο μεταφορά, οι εκπομπέ αερίων όπω μυρωδιέ ή σκόνε και οι επιμολητικοί παράγοντε και ο πιθανό αντίκτυπο του στο γύρο περιβάλλον. Η διαθεσιμότητα των πρώτων υλών στην περιοχή σα είναι πολύ σημαντική εάν θέλετε να παράγετε τη δική σα κομπόστα. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για να λάβετε υπόψη είναι η αναλογία άνθρακα σε άζωτο των πρώτων υλών. Οι κοπριέ συχνά αρκούν από μόνε του, ειδικά αν περιλαμβάνουν υλικό στρωμάτωση με άνθρακα. Με άλλε πηγέ πρέπει να ετοιμάζονται αρχικά μείγματα. Όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται ένα φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών για να αναπτυχθούν. Αυτό ισχύει και για τα μικρόβια, τα οποία παράγουν θερμοφιλική κομπόστα. Η διαθεσιμότητα οξυγόνου και η περιεκτικότητα σε υγρασία τη τάξη του 60 με 80% είναι σημαντική. Για να μπορεί να είναι συνεχόμενη η διαδικασία, είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετή φυσική δομή για να επιτρέπει στο οξυγόνο να είναι παρόν, αλλά και η συχνή ανάδευση είναι απαραίτητη. Σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον στην αρχή, μπορούν να γίνουν διορθώσεις στην περιεκτικότητα σε νερό με πότισμα ή αλλαγή στην αναλογία άνθρακα με άζωτο. Ανάλογα με το μέγεθος, η τεχνολογία είναι απαραίτητη για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστας. Σε γεωργική κλίμακα, ένα μεγάλο μπροστινό σημείο εκφόρτωση για την κατασκευή και ανάδευση των σωρών είναι απαραίτητο, αλλά και για να μπορεί να προσθεθεί υλικό από ένα κόσκινο. Για την εφαρμογή, ένα διανομέα κομπόστας είναι επίση απαραίτητο. Για την ανάδευση, χρησιμοποιείται ένα τρακτέρ πλάτου 3 μέτρων. Η ανάδευση είναι αργή διαδικασία, Γι' αυτό η καλύτερη επιλογή είναι είτε το τρακτέρ με ταχύτητα ανάδευση 200 με 300 μέτρα την ώρα, ή ο αναδευτήρα να έχει το δικό του υδραυλικό κινητήρα και την ικανότητα να σπρώχνει το τρακτέρ σε κοινή ταχύτητα. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλού αγρότε, να ενοικιαστεί ή να γίνει από υπεργολάβου. Εκτό από τη βιλτιστοποίηση τη παραγωγή, είναι σημαντικό να ελέγχουμε και την ποιότητα του παραγόμενου υλικού. Έχουμε ετοιμάσει βίντεο για αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για του τοπικού και κρατικού κανονισμού για τη χρήση τη κομπόστα. Αυτοί οι κανόνε μπορεί να καθορίζουν ποιοτικέ παραμέτρου, αλλά και την ποσότητα χρήση που επιτρέπεται σε ένα αγροτεμάχιο. Ανάλογα με το μέγεθο τη επιχείρηση, συχνά η χρήση τη κομπόστα μπορεί να ανατεθεί σε άλλου. Επαγγελματίε υπεργολάβοι έχουν και την κατάλληλη τεχνολογία, αλλά μπορούν να βοηθήσουν και με την καταγραφή τη χρήση τη. Η παραγωγή κομπόστα είναι μια διαδικασία που χρειάζεται γνώσει και κάποια εμπειρία. Αν θέλετε πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.